Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πομπή Pet Show είναι και σήμερα μαζί σας και είδαμε έναν πολύ συμπαθητικό σκύλο. Νομίζω να χάσκι Μάλαμουτ, κάτι τέτοιο. Που έψαχνε, τι έψαχνε στο ίντερνετ, έψαχνε φίλους. Πολλοί κηδεμόνες σκύλων έχουν αυτό το πρόβλημα, γιατί στις περιοχές που ζουν μπορεί να μην βρίσκουν παρέα στα σκυλιά τους. Έτσι, την τόσο απαραίτητη για να κοινωνικοποιηθεί σωστά ο σκύλος. Υπάρχει πλέον μια υπηρεσία στο ίντερνετ, το Facebook των σκύλων, όπως έχει γίνει ευρέως γνωστό. TheDogSpace.gr. Το λέω σωστά, Γιώργο? Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Βογατζάκη και την πανέμορφη μάγια που έπαθα πλάκα όταν την είδα. Έτσι, είσαι υπεύθυνος επικοινωνίας. Ακριβώς, στο TheDogSpace.gr. Ξέρεις τι μου λένε πολλοί φίλοι? Ότι site ανάλογα είναι συνήθως οφερετζές για να ζευγαρώνουν κάποιοι τα σκυλιά τους. Όχι. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Καμία σχέση και το ξεκαθαρίζω κάθε φορά αυτό. Οφείλω να κάνω την ερώτηση. Όχι, εννοείται και καλά κάνετε για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς πρόκειται. Ουσιαστικά το TheDogSpace.gr, το οποίο μετονομάστηκε τώρα TheDogSpace.gr, ήταν TheDogDate.com και αλλάξαμε το όνομα για να ακριβώς να μην υπάρχουν τέτοιου είδους παρεξηγήσεις. Υπάρχει το πρόβλημα αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έχω και εγώ με τη σελίδα στο Facebook. Έτσι, ναι, κλασικά. Ναι, έχεις, ξέρω εγώ, εσύ έχεις 6.000 φίλους, πόσα likes έχεις στο Facebook? 6.000. Και δεν μπορείς να αλλάξεις το όνομα. Ακριβώς. Φοβερό. Ακριβώς. Φοβερή πρόβλημα του Facebook. Λοιπόν. Τέλος πάντων, αυτό είναι το λιγότερο βασικά για μένα. Διότι εντάξει, αλλαγή όχι, το απλά ήθελα να σου πω τον πόνο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Απλά επειδή υπάρχει αυτή η παρεξήγηση ότι είναι για ζευγαρώματα και τέτοια. Καταρχάς υπάρχει νόμος ο οποίος, αν δεν είσαι επίσημος εκτροφέας, το απαγορεύει. Ρητά. Κάθε κουτάβι που θα γεννηθεί είναι 1.000 ευρώ πρόστιμο, αν θυμάμαι καλά. Και για να μπορεί κάποιος να ζευγαρώσει το σκύλο του, χρειάζεται ειδική άδεια εκτροφέα. Το site μας δεν έχει να κάνει καμία σχέση με ζευγαρώματα και αγοραπολισίες. Είναι καθαρά ενημερωτικού, παύλα ψυχαγωγικού χαρακτήρα. Και στο κάτω-κάτω και μέσω του Facebook, δηλαδή άμα γίνει μια πρόταση για ζευγάρωμα, μπορεί οποιοδήποτε να αρνηθεί. Γιατί και το Facebook είναι μέσο για να ζευγαρώσουν τα σκυλιά και το οτιδήποτε. Οπότε είναι λίγο κακοπροαίρετο να προδικάζεις κάτι μόνο και μόνο επειδή λες είναι για ζευγάρωμα, αλλά δεν το επικροτώ, γιατί κάνουμε μια πολύ καλή δουλειά, όπως και εμείς και εσείς. Στην οποία το τελευταίο νομίζω που σκέφτεστε κι εσείς είναι το ζευγάρωμα, έτσι. Δηλαδή κάτι τελείως διαφορετικό. Καλά, τώρα αυτή είναι ολόκληρη ιστορία. Ναι, ισχύει ακριβώς. Ναι, απλά ήθελα να ξεκαθαρίσω και γι' αυτό είναι και αλλαγή του ονόματος, για να μην έχουμε και τέτοιου είδους παρεξηγήσεις. Το ραντεβού δηλαδή. Ακριβώς, ναι, έφυγε το date που σε εμάς δεν ήταν date ραντεβού, ήταν date συνάντηση. Αλλά επειδή παρέπεμπε εκεί. Εντάξει, δεν έγινε και κάτι. Σε αυτό μου θυμίζει και λίγο τώρα, για, δεν είναι το δικό μου κομμάτι το πολιτικό. Αλλά είναι αυτό που είναι επίκαιρο τώρα με την αλλαγή των ονομάτων. Έτσι. Θέλω να πω, χωρίς να κατακρίνω φυσικά την αλλαγή, καλά, ναι. Έτσι, το μνημόνιο πρόγραμμα κτλ. Χωρίς να κατακρίνω την αλλαγή, ότι επί της ουσίας και η αλλαγή αυτή δεν σημαίνει αυτόματα ότι αν κάτι ήταν κακό έγινε καλό. Όχι. Έτσι. Ισχύει. Ούτε ναι. Στην πρώτη μορφή το αντίθετο. Ακριβώς, φυσικά. Ακριβώς το έτσι. Η λοιπόν. Μαγιά θα κοιμηθεί, τη βλέπω. Ρε Μαγιά, ήρθες εδώ να κοιμηθείς, το κορίτσι μου. Πάρτε λίγο αγκαλιά να τη δούμε, γιατί δεν βλέπουμε καλά. Έλα. Εντάξει, είναι, μου είπες είναι. Είμαστε φίλοι με τη Μάγια στο The Dog Space. Ναι. Τη ζωή δηλαδή, η δικιά μου η σκυλίτσα με τη Μάγια. Ναι, συνομιλάνε συνέχεια, τη βλέπω. Είναι 1,5 ετούς. Ναι, κλείνει τα δύο βασικά σε δύο μήνες. Πολύ μικρό όμως. Ναι, μας βγήκε μικρούλα. Μην βγαίνεις έξω το πράσινο, Μάγια, θα βγεις εκτός πλάνου. Μπράβο το κορίτσι μου. Έκατσε, μια χαρά. Λοιπόν, κάτσε και θα χάσουμε τώρα τον ιρμό της συζήτησης. Είπαμε για το ζευγάρωμα, ωραία. Πώς προέκυψε η ιδέα για να δημιουργήσει το... Η ιδέα ήταν του Διονύση Ξένου. Δεν είναι δικό μου το site, εγώ δουλεύω για αυτό. Είμαι, όπως είπες, ο υπεύθυνος επικοινωνίας. Η ιδέα ήταν του Διονύση Ξένου, ο οποίος μια ζωή αγάπαγε και είχε δίπλα του σκυλάκι. Να, ο κουραμπιές που έχουμε τώρα. Ο κουραμπιές είναι του Διονύση, Είναι του Διονύση, ναι. Να με συγχωρέσει ο Διονύση, αλλά δεν έδωσα φωτογραφία του. Το αμέλησα. Διονύση, σου ζητώ συγγνώμη. Δεν πειράζει. Θα την ανεβάσω στη σελίδα. Θα την ανεβάσω στη σελίδα μας. Ναι, να το σπάλει ο Κουραμπιές. Είναι του Διονύση, ο οποίος αυτός είχε την ιδέα για το TheDogSpace.gr. Όχι ο Κουραμπιές. Μπορεί και ο Κουραμπιές να την έδωσε, δεν ξέρεις. Ουσιαστικά ήθελε να κάνει κάτι για τα σκυλάκια τα οποία υπεραγαπάει και λατρεύει.
Αλλά εκτός αυτού, ήθελε ουσιαστικά, σαν όραμά του, είναι να δημιουργηθεί μεγαλύτερη κοινότητα σκύλων στο ίντερνετ. Δηλαδή, το site μέσα να έχει τα πάντα ό,τι αφορά το σκύλο. Το τετράποδο φίλο μας. Γιατί δεν μ' αρέσει να το λέω σκύλο, είναι προστασιοποιημένο, το τετράποδο φίλο μας. Ναι. Και ξεκίνησε, δημιουργήθηκε αυτή η ιδέα. Είναι το site όπως στο Facebook, σαν πλατφόρμα. Ανεβάζει φωτογραφίες, κάνεις βίντεο, κάνεις προφίλ στο σκυλάκι σου. Καταρχάς δεν το είπα αυτό. Το είδα και το νέο είναι πάρα πολύ βελτιωμένο, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι, δηλαδή. Το νέο site έχουν γίνει πολλές αλλαγές γιατί προσπαθούμε. Ένα επίσης όραμα του Διονύση είναι να έρθει ο άνθρωπος πιο κοντά στο σκύλο. Να έχει περισσότερη ενημέρωση, περισσότερες γνώσεις, να αποκτήσουν όλο και περισσότερες οικογένειες ένα τετράποδο φύλλο. Βέβαια, πάντα να ξέρουν και το λέω συνέχεια ότι ο σκύλος δεν είναι παιχνίδι, έτσι. Θέλει φροντίδα, θέλει περιποίηση. Σαν να έχεις 15-20 χρόνια πώς θα ζήσεις το σκυλί, 10, σαν να έχεις ένα μωρό με στο σπίτι συνέχεια. Έτσι. Δηλαδή, πολλές φορές είναι πιο όριμο να προτιμήσεις να μην πάρεις σκύλο επειδή δεν θα περάσει καλά ο σκύλος, παρά να πάρεις ένα σκύλο για να πεις ότι έχω σκύλο. Το γνωρίζεις και εσύ, γιατί έχεις και εσύ σκύλο, έτσι. Πολύ καλά. Ναι. Και είναι εν μέρει σημαντικό να υπάρχει συγκέντρωση πληροφοριών σε έναν διαδικτυακό τόπο, να το πω έτσι. Ναι. Γιατί πολλοί φίλοι όταν θέλουν ένα. Το έχει συμβεί σε όλους μας, έτσι. Ναι. Σε διαφορετική θεματολογία. Όταν θέλουν να ψάξουν μια πληροφόρηση για κάτι, χάνονται στον κικαιώνα. Σίγουρα. Των διαφορετικών γνωμών. Σίγουρα, ναι. Που υπάρχει στο διαδίκτυο. Όπως όλα τα θέματα, έτσι και στο κατοικίδιο. Και στα φόρουμ, τα οποία δεν θέλω να κατακρίνω, αλλά συνήθως καταλήγεις να ρωτάς κάτι και μετά δέχεσαι 25 διαφορετικές απαντήσεις και στο τέλος καταλήγουν κάποιοι στο θέμα που είσαι θέσει εσύ να μαλώνουν μεταξύ τους και δεν μπαίνεις απάντηση. Βασικά παντού δεν γίνεται όμως αυτό. Δηλαδή, αν το σκεφτείς, σε όλα τα μέσα δικτύωσης πάντα θα υπάρχει και ο αρνητικός και ο θετικός. Και είναι για μένα δεν είναι κακό αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικές γνώμες. Είναι σεβαστή όλων οι γνώμες. Το θέμα είναι να μην υπάρχει παρεξηγήσεις να μην δημιουργούνται όπως για τα ζευγαρώματα σε εμάς γιατί ας πούμε το γράφουμε και στους όρους χρήσης. Οπότε. Είναι κάτι βασικό που πρέπει να διαβάσεις για να κραφτείς σε μια κοινότητα. Γιατί εντάξει, εμείς ουσιαστικά αυτό το θέμα είχαμε, το οποίο αντιμετωπίζεται γιατί δεν γίνονται ζευγαρώματα από το site μας. Τώρα εντάξει. Ότι υπάρχει λίγο. Καλά, και να σου πω και κάτι τώρα, βέβαια, εγώ δεν είμαι και ειδικός επί των νομικών θεμάτων. Ναι, ναι. Αλλά αν εγώ που έχω εγγραφεί στο site συμφωνήσω με κάποιον άλλον ο οποίος έχει, έχει εγγραφεί να ζευγαρώσουμε τα σκυλιά μας. Δεν θεωρώ ότι. Όχι, ναι, υπάρχει και θέμα. Εντάξει, ούτε και εγώ το γνωρίζω. Εντάξει, μπορεί να κάποιο να σου πει ότι είσαι ο ηθικός αυτούργος, ας πούμε. Ναι, γιατί ισχύει αυτό. Έστω και χωρίς να το θες, το ενισχύεις. Μόνο και μόνο έχει ψηφιστεί νόμος ο οποίος απαγορεύει ρητά το ζευγάρωμα. Οπότε μόνο και μόνο αυτό νομίζω ότι τελειώνει η κουβέντα στην άποψη του ζευγαρώματος και μακάρι να τηρούνται και οι νόμοι στην Ελλάδα πάνω στο θέμα κατοικίδιο. Με το πεκτείνω, αφού μιλάμε για το κατοικίδιο. Ναι, σωστά. Ακριβώς, ναι. Είναι για μένα πολύ σημαντικό το γεγονός, γιατί αυτό νομίζω ότι είναι πραγματική ανάγκη στον κόσμο. Ότι δεν έχουν όλοι οι κηδεμόνες σκύλων την ευκαιρία να ζουν τέλος πάντων σε μια περιοχή ή να πηγαίνουν το σκύλο τους βόλτα σε κάποιο μέρος. Που υπάρχουν σκυλιά κατάλληλα να κάνουν παρέα ή υπάρχουν γενικότερα σκυλιά να κάνουν παρέα με το δικό του. Για μένα θα έπρεπε βασικά κάθε δήμος να έχει μεριμνήσει να έχει ένα σκύλο, ένα πάρκο μάλλον σκύλων όπως λέγονται και όπως έχουν μεριμνήσει κάποιοι δήμοι. Καλά, εδώ δεν υπάρχουν πάρκα για τους ανθρώπους. Ναι, ισχύει, γι' αυτό το λέω έτσι λίγο διστακτικά, γιατί εδώ δεν υπάρχουν για τους ανθρώπους, ναι, προφανώς. Αλλά καλώς ή κακώς μια βόλτα μπορεί να το βγάλει το σκύλο σου είτε στον δρόμο, είτε στην αυλή, είτε. Που κανονικά αυτό που χρειάζεται ο σκύλος είναι τρεις φορές τη μέρα, όπως όσοι έχουν κατοικίδιο το γνωρίζουν, τρεις φορές τη μέρα βόλτα από 45 λεπτά κάθε βόλτα, έτσι. Και μακάρι να το τηρούν όλοι αυτό, γιατί έχει και ανάγκη στο σκύλι. Αυτό. Όλα αυτά, γι' αυτό εμείς μέσα από το site περνάμε συνέχεια νέα θεματολογία, νέα πράγματα, για να υπάρχει ενημέρωση στον κόσμο. Επί όλων αυτών των θεμάτων, όχι μόνο για τη βόλτα, γενικά τα πάντα. Και υπάρχει το blog μέσα, μια και το ανέφερα, τα άρθρα δηλαδή. Στα οποία αυτό δεν υπήρχε πριν, υπήρχε. Υπήρχε, απλά δεν φαινόταν τόσο καλά. No. Τώρα στο καινούριο site τώρα έχει αναδειχθεί ακριβώς, και είναι πολύ ναι. σημαντικό. Και είναι και χωρισμένο σε κατηγορίες για να είναι πιο εύκολο για τον κόσμο να το βλέπει. Στο οποίο ανεβαίνουν γενικού περιεχομένου άρθρα, είτε και ειδικού, διάφορα tips and tricks. Απλά αυτό που ανέφερα πριν είναι. Για καλό το είπα. Ναι, όχι, okay, προφανώς, ναι, εννοείται. Ότι αν κάποιος θέλει να βρει πραγματικά παρέα για το σκύλο του, για παιχνίδι, για να πάνε βόλτα μαζί, για να παίξουν στο πάρκο μαζί. Ήδη έχουν διοργανωθεί βόλτες. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, μπορούν να το διοργανώσουν. Ναι, γιατί έτσι. Είναι σημαντική και η κοινωνικοποίηση των... πάρα πολύ του σκύλου. Προφανώς. Γιατί μπορεί αλλιώς να έρχεται κόσμο σπίτι κάτι και να το σκύλι να αντιδράει λανθασμένα. Άγγε, εγώ ξέρω πώς μπορεί να εγγραφεί κάποιο.
Έτσι, ναι. Γιατί έχω εγγραφεί. Ο κόσμος όμως δεν το ξέρει. Θες να μας πεις, είναι δύσκολο. Όχι. Είναι χρειάζεται να πληρώσει κάτι, όχι, είναι δωρεάν. Όχι, η εγγραφή είναι δωρεάν. Το μόνο που κάνεις όταν μπαίνεις μέσα είναι να επιλέξεις την κατηγορία κοινότητα, να δώσεις 2-3 στοιχεία για το σκύλο σου. Τι φυλή είναι, π.χ. αν είναι κάποια φυλή ή ράτσα όπως λένε. Αλλιώς, άμα είναι η μίαιμο, εννοείται υπάρχει και αυτή η επιλογή. Γιατί το άλλο που θέλω να πω είναι ότι δεν διαχωρίζουμε. Όλα τα σκυλάκια ίδια είναι. Δεν τα διαχωρίζουμε σε ράτσα, μη ράτσα, ημίαιμα, δέσποτα και τέτοια. Όλα τα θεωρούμε ίδια. Γίνεται και στατιστικούς λόγους ο διαχωρισμός, ας πούμε, ή για να... Όχι, όχι. Απλά έχουμε βάλει μέσα για να. Πώς στο Facebook, ας πούμε, έχουμε ημερομηνία γέννησης. Έτσι, αντίστοιχα έχουμε και για το σκύλο ημερομηνία γέννησης. Ναι, okay, εντάξει, είναι ένα στοιχείο. Ακριβώς, ναι. Επίσης, μετά δίνει κάποια στοιχεία ο ιδιοκτήτης, ένα mail του, ένα όνομά του, αν θέλει και την περιοχή που ζει, για τις οργανωμένες βόλτες. Και στο τέλος κάνει confirm, επιβεβαίωση μέσω ενός mail που του έρχεται αυτόματα και μπαίνει στην κοινότητα των τετράποδων φίλων μας. Και από τη μέρα που, μάλλον είπαμε, έχετε φτάσει περίπου πόσα μέλη? Είμαστε στις 3.000 κάτι μέλη. Α, ναι. Ναι, ναι. Α, 6.000 είναι ανταλλάξει στο... 6.000 είναι ανταλλάξει στο Facebook, σωστά. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Και από τη μέρα που άλλαξε το site, θετική site... ανταπόκριση. Πάρα πολύ από τον κόσμο, μόνο θετικά σχόλια ακούμε. Να, σούπα, θα κοιμηθεί η μάγια. Μόνο θετικά σχόλια ακούμε από όλους. Το μόνο που μένει να εμπλουτιστούν είναι ακόμα περισσότερο οι ενότητες, γιατί έχουμε πολύ υλικό να δώσουμε ακόμα στον κόσμο. Και όλα θετικά, δηλαδή, τους άρεσε. Καμία σχέση το προηγούμενο site με αυτό. Ωραία. Είναι όλο πιο αναβαθμισμένο, πιο φιλικό προς το χρήστη. Μια και είπαμε για βόλτα στο πάρκο, κοινωνικοποίηση κτλ. Αν έχουμε, Νίκο, να δείξουμε το βίντεο με ένα σκύλο που κάνει καταπληκτικά πράγματα στο πάρκο. Έστω και μόνος του, χωρίς άλλα σκυλάκια, γιατί νομίζω ότι δεν έχει. Πάμε να το δούμε. There's no crisis, 'cause everything's wrong.
Συγγνώμη κυρίες και κύριοι, αλλά έχουμε έναν έρωτα μεγάλο εδώ. Με αυτό το φατσάκι, το κοριτσάκι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Άντε, θα κάτσεις εδώ ή θα πας στον μπαμπά σου. Κάτσε εδώ να κάνουμε μαζί. Κάτσε εδώ, ναι, ναι, θα κάνουμε μαζί εκπομπούλα. Όπου έχει χαλιά. Ναι, είδαμε λοιπόν το σκυλάκο, πρέπει να είναι αυστραλέζικος πειμενικός. Τώρα εκεί είναι δύο ειδών. Μπορεί να είναι. Ήταν απίστευτο αυτό που έκανε. Εντάξει, είναι πολύ αθλητικά σκυλιά, πολύ έξυπνα σκυλιά. Έτσι, πιθανότητα να είχε γραφεί και αυτό στο. Μακάρι. Δεν το ξέρω. Και να μας ανεβάζει και τέτοια βίντεο, να τα βλέπουμε και να. Φοβερό, φοβερό βίντεο. Εσένα σου άρεσε, μαγιά. Κοίτα, ναι, αγάπη. Μου. Τι. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, είπαμε για τα πόσα μέλη έχετε φτάσει. Mm-hmm. Τι άλλο. Έχω χάσει και τη σειρά των ερωτήσεων εδώ πέρα. Θα φύγει. Έλα εδώ, αγάπη μου. Α, ναι. Εκτός από φίλους, λοιπόν. Καλά, το είπες και πριν ότι κάνετε μια προσπάθεια να γενικεύσετε τις πληροφορίες ναι, και τα πράγματα που μπορεί να βρει κάποιος. Ναι, για να μπορεί να έρθει κοντά ο κόσμος στο σκύλο, να καταλάβει λίγο είτε την ψυχοσύνθεσή του, είτε τις ανάγκες του παραπάνω, είτε το οτιδήποτε. Κάτσε μαγιά. Κάτσε. Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Και ένα από τα βασικά μέσα της κοινότητας, εκτός της ψυχαγωγίας, γιατί όλα τα μέλη τα ενώνει ένα κοινό χαρακτηριστικό, έτσι. Η αγάπη τους για το σκύλο. Γιατί αλλιώς δεν μπαίνεις στη διαδικασία να φτιάξεις προφίλ στο σκύλο σου, όμως πραγματικά δεν τον αγαπάς το σκύλο σου και δεν ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν. Εννοείται. Οπότε εκτός του ψυχαγωγικού που είναι ανταλλαγή εμπειριών, ανταλλαγή απόψεων, ομαδικές βόλτες και όλα αυτά, θέλουμε να έχουμε και έχουμε άμεση ενημέρωση. Δηλαδή, π.χ. έχεις ένα σκύλο πρώτη φορά που έχεις υιοθετήσει, ξέρω εγώ, και σου βγάζει ένα πρόβλημα στις 3 ώρα το βράδυ. Να μπεις μέσα, να βρεις έναν άνθρωπο, ίσως με μια μεγαλύτερη εμπειρία, ίσως ένα επαγγελματία του χώρου, με τον οποίο να μπορείς να συνομιλήσεις και να σου δώσει μια λύση, εφόσον δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Mm. Οπότε είναι και η άμεση ενημέρωση μέσα στους στόχους του thedogspace.gr. Τα άρθρα στο site, όχι την κοινότητα. Αχα. Ποιος τα γράφει, έχετε συνεργασίες. Στα άρθρα ξεκινάνε. Έχουμε ξεκινήσει τώρα συνεργασίες με ειδικούς του είδους, του κάθε είδους μάλλον, γιατί έχουμε μέσα διάφορα μεγάλη θεματολογία, στα οποία θα αναρτούν αυτοί άρθρα δικά τους και θα γράφουν. Ναι, πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι είναι ωραίο πράγμα να μπαίνεις σε ένα site και να μην ανοίγεις 15 σελίδες. Αυτό θέλουμε ακριβώς. Σε ένα να βρίσκεις αυτό που θέλεις εύκολα και γρήγορα. Και συνήθως αν αυτός που το κάνει είναι υπεύθυνος και βιωστοποιημένος. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Αν το δεις μόνο. Εννοώ ότι μπορεί να ελέγξει σε έναν βαθμό τι πληροφορίες ανεβαίνουν στο site. Σίγουρα. Τα πάντα περνάνε από έγκριση. Δεν αφήνεται τίποτα γιατί υπάρχει και κόσμος είτε κακόβουλος είτε το οτιδήποτε. Δεν το συζητώ. Όλα από έγκριση περνάνε. Απλά. Τι έλεγα. Όχι, λέγαμε για το. Προσπαθούμε να είναι όσο πιο αντικειμενικό. Να είναι ελεγχόμενη με την καλή έννοια η πληροφόρηση. Ακριβώς. Και τώρα, επειδή και εγώ έχω δει, είναι κυρίως κηδεμόνες σκύλων έτσι, που έχουν το προφίλ, απευθύνεται μόνο σε σκύλους. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει εγγραφή στη γάτα του ή στον παπαγάλο του ή στο ψάρι του, ξέρω εγώ, μπορεί να το κάνει. Έχεις δίκιο, αλλά γι' αυτό λέγεται thedogspace.gr, γιατί έχουμε επικεντρωθεί στο σκύλο. Τώρα, στο μέλλον, ποιος ξέρει, μπορεί να δημιουργηθούν και άλλα site. Απλά αλήθεια είναι ότι οι γάτες δεν έχουν και τόσο ανάγκη από κοινωνικοποίηση. Είναι λίγο πιο μαζεμένες οι γάτες. Πού πας, έλα εδώ. Όχι. Θες να φύγεις, πού να πας. Έλα. Εγώ να σε αφήσω, αλλά άμα είναι να κάνεις τσίσο θα μας μαλώσουν. Πήγαινε στον μπαμπά, έλα. Έλα, έλα. Έλα, μάγια. Δεν μου έρχεται. Τέλος. Ήρθε. Νομίζω ότι σε πρόδωσε. Ναι, ναι, τελείως. Ήθελε τα χάδια σου. Όχι, θέλει να κάνεις τσίσο, κρατήσεις. Έλα. Α, κρατήσου τώρα λίγο, αγαπητοί. Υπάρχουν κάποιες δράσεις, έχω δει, διοργανώνεται. Events. Ναι, κάποια events. Ναι, ακριβώς. Με πρώτο event το Νοέμβριο, είχε γίνει στις 16 Νοεμβρίου στην Αθηναίδα, στον Γκάζι. Μα εδώ μας έβαλε ο Νίκος τώρα, άσχετο βέβαια, θα το σχολιάσουμε μετά. Έτσι. Περιπτώσεις ναι, ναι. Που σκυλιά έχουν διακόψει, έχουν. Αγώνες, ναι, ναι, σε αγώνα ποδοσφαίρου. Τώρα πιθανότατα να είναι και δικά του. Γιατί βλέπω ότι πήγαν ή τα ταΐζει, δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν πάει κατευθείαν σε εκείνο τον ποδοσφαιριστή. Έλα, έλα. Μπράβο. Ας τώρα, Νίκο, να το πούμε σε 2 λεπτά. Σωστός. Λοιπόν, για πες μου για τα events, λοιπόν. Λοιπόν, το event αυτό ήταν καθαρά φιλοζωικού χαρακτήρα. Συγκεντρώθηκαν τρόφιμα, φάρμακα, παιχνίδια, κουβέρτες, τα πάντα, τα οποία τα δώσαμε εμείς σε καταφύγια με αδέσποτα σκυλάκια, που είναι προς υιοθεσία.
Γιατί στόχος μας είναι να όσο μπορούμε να βοηθάμε κι εμείς σε αυτά. Διότι και αυτά, άμα δεν τα, τη φροντίδα του κόσμου περιμένουν. Απλά αναλάβουμε την πρωτοβουλία να, να συγκεντρώσουμε εμείς κάποια τρόφιμα και να τα δώσουμε στα καταφύγια αυτά. Είχε διάφορα δρόμενα μέσα το event αυτό. Όπως ήταν η Lara Guide School που είναι η σχολείο οδηγών, μπράβο για είχαμε σκύλους. Φιλοξενήσει. Ναι. Η SAP Τελάς, ήταν διάφορες και ήταν και διάφορες εταιρείες οι οποίες βοήθησαν στην, συμμετείχαν μάλλον και βοήθησαν αλλά συμμετείχαν στο event αυτό. Αυτά. Και είναι πολύ σημαντικό. Ακολουθήσουν πάρα πολλά event το καλοκαίρι. Τώρα λόγω καιρού και επειδή σε όλα μας τα event ο κόσμος θα έρχεται μαζί με, το, με τον τετράποδο φίλο του. Πρέπει να κάνει καλό καιρό, να βοηθάει. Πρέπει να έχει καλό καιρό γιατί σε κλειστό χώρο δεν είναι εύκολο. Mm-hmm. Αλλά θα γίνουν διάφορα, δηλαδή με το που ανοίξει ο καιρός από άνοιξη. Ωραία. Πριν σε αποχαιρετήσουμε, θέλω να μείνεις λίγο ακόμα μαζί μας. Νομίζω ότι τα είπαμε πάνω κάτω όλα όσα ήταν να πούμε. Έτσι. Έπεσα σήμερα σε μια είδηση πάνω στο ίντερνετ. Okay. Λέει σκύλος δάγκος, αστυνομικός σκύλος δάγκος σε ποδοσφαιριστή σε αγώνα ποδοσφαίρου. Και εντάξει, προκάλεσε την περιέργεια. Λέω πώς ακριβώς το παιδί μου έγινε αυτό τώρα. Mm-hmm. Και δεν φαίνεται βέβαια καλά στα πλάνα. Δείξε λίγο τα πλάνα, Νίκο, από το ματς. Το σχολιάσουμε, δεν υπάρχει λόγος να. Δεν το είδα το μεταξύ, οπότε. Ναι, ούτε και εγώ το χάρη, θα το δεις τώρα. Να, εδώ είναι. Γύρισε το λίγο πίσω, δεν πειράζει. Ας κάνει και εδώ, γίνεται η φάση. Εδώ φεύγει μπάλα στο πλάι. Και φυσικά προφανώς αυτός ο άσπρος έπεσε πάνω στο σκύλο. Μάλλον, δεν ήταν για άλλη εξήγηση, δηλαδή το άγκος. Έτσι στα καλά καθούμενα. Άμα ήταν έτσι. Ναι, κάπως έτσι έγινε. Μπορεί να τρόμαξε, ναι. Ναι, προφανώς ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Του δέσανε το χέρι, σκύλος ο παίχτης μπήκε μέσα συνέχισε. Και συνέχισε. Ναι, δείξε μας και φωτογραφίες, δεν θέλουμε να δούμε τώρα τα στα highlights. Δεν ξέρω και τι έγινε. Α, να πιθανότητα ήταν ο γερμανικός πυμενικός που είναι εκεί πίσω. Ας πρόσεχε ο παίχτης. Δεν νομίζω να το κάνει και επίτηδες. Ναι, προφανώς. Ναι. Αλλά ούτε ο σκύλος το όχι, ναι. Φταίει. Ήταν η κακιά στιγμή. Και πάμε να δούμε τώρα ένα άλλο σκύλο που κάνει, πρέπει να είναι μαλινουά, αν δεν κάνω λάθος, αστυνομικό, που κάνει tackling. Κάθομαι έτσι και φαίνεται κοιλιά μου, ρε παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κοιτάξτε, λίγο Photoshop, δεν μπορούμε να κάνουμε. Νίκο, Photoshop. Εντάξει, θα την κρύψω έτσι. Να δείξουμε το Μαλινουά που κάνει tackle και κλέβει την μπάλα. Κοίτα να δεις. Κοίτα να μαθαίνεις. Μαγιά, κοίτα εκεί. Μαγιά. Εκεί, κοίτα εκεί. Εδώ παίζει το μάσκα. Α, έχω ανοιχτά. Πού να το ξέρω, το φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως αυτό είναι και καλή διαφήμιση για την μπάλα. Γιατί δείχνει ότι δεν, ναι, δεν την αφήνει. Αντέχει, τίποτα. Η μπάλα δεν σκάει ούτε στα δόντια ενό μάλλον. Από αυτή την άποψη το πήγε εσύ. Ναι, βέβαια. Γιατί εγώ το πήγα. Τώρα το σκέφτηκα να σου πω. Δεν, άφηνε, δεν την άφηνε με τίποτα. Ναι, εντάξει. Τώρα μπορεί να είναι και μικρό αυτό που έφυγε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να δούμε το άλλο, το είδαμε πριν. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Που ήρθες εδώ, τη μάγια φυσικά. Ναι, και σένα σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Είσαι πολύ όμορφο κοριτσάκι και πολύ καλό κοριτσάκι. Και αν κάνετε κάποιο event, εννοείται. Έτσι στο επόμενο μας καλέσετε. Πρώτη πρόσκληση. Να πάρω και εγώ τη ζωή και να έρθουμε. Έγινε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία σας. Και να είσαι καλά, να προσέξεις το σκυλέκι σου. Έγινε. Λοιπόν, για να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα της εκπομπής, μην ακόμα συστήσω λίγο, να πέσει το βιντεάκι. Έχουμε να σας δείξουμε ένα σκύλο ο οποίος έχει 4.000 χρόνια ιστορία. Όχι ο σκύλος φυσικά που θα φέρουμε εδώ μέσα, έτσι, αλλά η συγκεκριμένη φυλή, 4.000 ετών ιστορία. Πρόκειται για το, ένα λαγωνικό από το Αφγανιστάν, Afghan Hunt, το οποίο έχει κερδίσει τους πάντες με την αριστοκρατική και εντυπωσιακή εμφάνισή του. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Beautifully straight hair comes naturally. For the rest of us. Ensaio fotográfico de Dajah Hunt, um Afghan Hound de 9 anos pra lá de descolado. Ele nasceu pra brilhar.
mas a vontade impossível. Darja jogou os pelos para um lado, para o outro, brincou com os donos, fez poses de profissional. Exigente, não dispensou os retoques no visual entre um intervalo e outro. Esnobou elegância com seus 71 centímetros de altura e 30 quilos. Até com capa de chuva, Darja não perde o charme. Für ultrastarken Halt und ein Gefühl von Seide. Bei jedem Wetter. Los colores de... Hello? Yeah, hi. Oh, yeah, I'm okay. Of course I love you. Of course I do, yeah. I'm a bit busy right now. Can I phone you? Sagem MyX6. Making the best technology available to all. Não se deixe enganar. Κοντινό σε μένα και στη Μοίρα, που είναι ένα υπέροχο αφγανικό λαγωνικό. Είδατε και στα πλάνα μας εδώ, Μοίρα, εδώ αγάπη μου, εδώ. Πόσο εντυπωσιακό είναι, πραγματικό top model από το Αφγανιστάν, αλλά μην γελιέστε, δεν πρόκειται για σκύλο ο οποίος είναι, πώς θα το πω, μοντέλο απλά. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε να πω καταρχάς το αμέλισσα την Εύη Τραγάλη, που είναι εκτροφέας των αφγανικών λαγωνικών. Και όχι μόνο, από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε αλλά... και άλλη μια φίλη, δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουμε σε εκτροφή. Υπάρχει και άλλη φίλη στο σπίτι αυτή τη στιγμή, ναι. Ωραία, άρα καλά το έχω πει ότι... Προς το παρόν είμαστε στα λαγωνικά του Αφγανιστάν, ναι. Και πες μας, πρόκειται για εντυπωσιακά σκυλιά. Με πολύ μεγάλη ιστορία, όπως είπατε, 4.000 χρόνια. Μια φίλη που από τις πιο έτσι, αρχές... primitive type, φυλή που δεν έχει πρωτόγονος υποστεί, ναι, φυλή η οποία δεν έχει υποστεί αλλοιώσεις, εκτός από το τρίχωμα που εντάξει λόγω περιποίησης το βλέπουμε περισσότερο από ό,τι ήταν original στο Αφγανιστάν, σκυλιά που υπάρχουν ακόμα εκεί και δουλεύουν. Και... Να δείξουμε λίγο, Νικό, δείξε μας λίγο πλάνα. Άσε να παίξουμε λίγο εισαγωγικά 20 δευτερόλεπτα με ήχο και μετά θα το γυρίσουμε στο voice-over για να δούμε από πού προήλθαν αυτά τα σκυλιά, σε ποια περιοχή ζούσαν. Το έχουμε? Εντάξει, σε λιγάκι. Γιατί είναι σημαντικό και αυτό, έτσι. Γιατί πολλοί τα βλέπουν και νομίζουν ότι είναι του σαλονιού. Έτσι. Ναι, ναι. Είναι αλλά σκυλιά είναι του... που δουλεύουν, είναι πολύ γρήγορα, είναι κυνηγοί, δρούν και σκέφτονται μόνα τους και αυτή είναι η δυσκολία σε αυτά τα σκυλιά. Μία φίλη εκτροφέας έλεγε έτσι χαρακτηριστικά ότι είναι 25% σκύλος, 25% άλογο λόγω της ταχύτητας, 25% γάτα λόγω της ανεξαρτησίας και 25% άνθρωπος. Γιατί σκέφτεται πολλές φορές σαν και εμάς. Νομίζω ότι η αυτό... Μοίρα τώρα κάνει... Τι, έχουμε άλλον έρωτα εδώ. Ναι, αγάπη μου. Θα με σκοτώσει η ζωή όμως. Θα με σκοτώσει η ζωή. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το βιντεάκι, έτσι ενδεικτικά να πάρετε μια εικόνα για το περιβάλλον στο οποίο η φυλή έχει τις ρίζες.
Όχι στο ψιόφα. Τα χωνή, σκόη, γιάκτο, του το σίτο, τσόρτο τώρα. Μα ήταν πιτρί, μόμαρτο. Δεν να φάρει τσανό, ναι, τώρα είσαι, φίλα. Και δεν μα δόλ, κουδόμ, κουδόμ, και χολ, χολ, να καταβώσω. Γάρι, μόμαρτο, δεν να φάρει, ναι, τώρα δεν είσαι. Μόνο είναι σαουχή, άστιμ. Χοπ, τα ρεβιά, νιουκρίμ, νιουκρίμ, νιουκρίμ. Εκεί πιτρί, μόνο δικά μαρτο, νιουκρίμ, τώρα τι πει τώρα μα, φίλα. Μπόγου, τσορμπόγου, τσι τώρα, νιουκρίμ, τώρα. Μόνο και εσύ, φίλα, σαουχή, μα τι μόνο, νιουκρίμ. Δεν μα αυτό που σου. Ας μπορώ να δει και στην τόμο μόντα γης. Πώς έχω χαλτήρα τώρα, δεν είχαμε αρδόν, έχω ξεχνά τώρα. Τώρα μου λίγο κάρτα να μην τώρα. Μου είχε με Τζόνι τόσο, σε όχι πούσεις νόσο με μόσα. Εκεί πούσεις μπορεί και μόσα, καρδές δρός με μόσα. Εκεί πότε μου πάνε. Νομίζω ότι είδαμε, έτσι, πήραμε μια ιδέα. Πήραμε μια ιδέα, ναι. Προσέξαμε την άμμο, τα βράχια. Ακόμα και τώρα έχουν πολύ μεγάλες πατούσες για να μπορούν να σκαρφαλώνουν και να τρέχουν γρήγορα. Και το χαρακτηριστικό επίσης είναι ότι εκτός ότι να πτήσουν μεγάλες ταχύτητες για να πιάσουν θύραμα, το διαφορετικό με τα υπόλοιπα λαγωνικά που κυνηγάνε με την όραση, γιατί αυτά είναι λαγωνικά οράσεως, είναι ότι έχουν τη δυνατότητα να στρίψουν και με την ίδια ταχύτητα. Δηλαδή, αν πιάνει 60 χιλιόμετρα, θα στρίψει με 60 χιλιόμετρα. Και δεν θα φύγει. Έχουν πολύ καλά ελαστικά. Αυτό είναι το λεγόμενο. Α, όχι, είναι ζωντανό θύραμα αυτό που κυνηγάνε. Προφανώς κυνηγάνε τώρα. Κάτι στο Αφγανιστάν. Στις μέρες μας, ναι. Στην Ελλάδα και Ευρώπη δεν επιτρέπεται να κυνηγάς με αυτά τα σκυλιά. Ακριβώς επειδή σκοτώνουν το θύραμα, αλλά για να μπορούμε να εκτονώνουμε τα ένστικτά τους, υπάρχει το lure coursing που κυνηγάνε ένα φανταστικό θύραμα. Έτσι μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα και να εκτονώνουν το ένστικτό τους. Είχαν χρησιμοποιηθεί τα συγκεκριμένα σκυλιά για. Σε αγώνες τρεξίματος όπως τα Greyhound. Όχι, όχι. Γιατί είχα δει κάτι πλάνα. Δεν είναι τόσο γρήγορα όσο τα Greyhound. Τα Greyhound είναι τα πιο γρήγορα από όλα. Ναι, φτιαγμένα, για... ναι, φτιαγμένα για τρέξιμο. Όχι, όχι. Αυτά όχι. Δεν χρησιμοποιήθηκαν. Πάντως κάπου διάβασα, άκουσα ότι πιάνουν τα 35 μίλια την ώρα. Αυτό σημαίνει 40 μίλια. Ναι, γύρω στα 50 με 60 χιλιόμετρα. Είναι. Νομίζω καλή ταχύτητα. Μια χαρά ταχύτητα. Ναι. Έτσι. Είπαμε για την ιστορία. Η πρώτη περιοχή πάντως που υπάρχουν ενδείξεις ότι υπήρχε η φυλή δεν ήταν το Αφγανιστάν, έτσι. Όλα τα λαγωνικά οράσεως δίνουν καταγωγή από τη Μεσοποταμία. Δηλαδή εκεί βρέθηκαν οι πρώτες τοιχογραφίες, ας το πούμε, που έδιναν αυτό το πράγμα. Ένα σκύλο ψηλό. Ιράν, Ιράκ δηλαδή. Ναι, ένα σκύλο ψηλό με ανασυρμένη κοιλιά. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, γιατί είναι το τρίχωμα. Γιατί είναι το τρίχωμα. Ίσως σε αυτά τα πλάνα που βλέπουμε θα μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε καλύτερα λόγω του ότι δεν είναι τόσο περιποιημένο, οπότε δεν έχουν τόσο καλό τρίχωμα. Mm-hmm. Ψηλά πόδια, ανεσυρμένη κοιλιά και μακρύς μουσούδες. Mm-hmm. Ναι, έχουν το κλασικό... Λευριές, ας πούμε. Μορφολογία, ναι, ας πούμε, του λαγωνικού. Του λαγωνικού οράσεως, ναι. Ναι. Και κάπου επίσης διάβαζα ή είδα... Ότι γιατί και εγώ για να μαθαίνω κάποια πράγματα διαβάζω και βλέπω, έτσι. Mm-hmm. Δεν τα ξέρω ως διαμαγείας όλα. Ότι ακριβώς επειδή είναι λαγωνικά οράσεως, έχουν πάρα πολύ καλή περιφερειακή όραση. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό είναι και το λεπτό κρανίο. Ακριβώς. Και μπορεί το μάτι να γυρίζει. Και δηλαδή έχει μεγάλο εύρος το οπτικό του πεδίο. Mm-hmm. Είναι γεγονός. Πάντως, πρόκειται, από ό,τι καταλαβαίνω, για έναν... ακούραστο εργάτη αθλητή, που, ο οποίος κρύβεται πίσω από μια... Από ένα τρίχωμα, ναι. Από μια πολύ τελικάτη εμφάνιση. Ναι, από ένα ωραίο τρίχωμα, από ένα μεταξωτό μανδύα, ναι. Είναι με σκυλιά με μεγάλες αντοχές, που αν υπάρχει λόγος να δουλέψουν, αν υπάρχει λόγος να δουλέψουν, δουλεύουν διαφορετικά, είναι και μεγάλοι τεμπέληδες, έτσι. Αλλά εντάξει, αυτό προφανώς ισχύει για όλους μας. Αν δεν έχουμε κίνητρο, δεν πρόκειται πολλές φορές να κουνηθούμε. Έχουμε να δούμε, Νίκο, το μικρό το βιντεάκι με το slow motion του σκύλου, σκύλος Μπαχ. Βεβαίως. Πάντως αυτό που είπες, έτοιμο. Πάμε να το δούμε, είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο. Thank you.
Τι μου έλεγες με αφορμή το βίντεο? Παρατηρήσαμε ότι αυτά τα σκυλιά έχουν τη δυνατότητα να τεντώνουν όλη την πράξη στην πλάτη του σαν τόξο. Mm. Κάτι που κάνει νομίζω το τσιτάχ στη... Ναι. Κάτι που κάνει το τσιτάχ στην κίνηση. Δηλαδή η κίνησή τους μοιάζει πάρα πολύ με το τσιτάχ. Κλείνουν και ανοίγουν σαν το τσιτάχ. Και έτσι επιτυχάνουν προφανώς μεγαλύτερο διασκελισμό. Ναι. Μεγαλύτερο διασκελισμό και μεγαλύτερη ταχύτητα. Mm. Είπαμε για ποια εργασία. Πάντως το είδα η και εργασία δεν πρόσεξα. Ήταν διαφορετική. Δηλαδή είχαν πολλά πράγματα να κάνουν. Εκτός το ότι κυνηγούσαν, που ήταν ο κύριος σκοπός τους, βασικά δεν είχαν αφεντικό. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από εκεί. Τα σκυλιά ήταν κοινόχρηστα, ήταν στο χωριό. Mm. Και γι' αυτό και είναι δύσκολο ακόμα και σήμερα να δεχτούν πολλούς ανθρώπους αφεντικά. Έτσι. Εγώ δεν είχα πρόβλημα πάντως με τη Μοίρα. Η Μοίρα είναι καλό κορίτσι. Ναι, η Μοίρα είναι καλό κορίτσι. Για μένα το έλεγα. Χωρίς να θέλω να. Λοιπόν. Να περιαυτολογήσω. Εκεί λοιπόν ήταν κοινόχρηστα τα σκυλιά στο χωριό. Άρα φεύγαν, τα αφήναν το πρωί, κυνηγούσαν, τρώγαν ό,τι έτρωγαν, πέφταν για ύπνο τα σκυλιά και μετά περνούσε ο κυνηγός και μάζευε αυτό που περίσσευε. Όταν γύριζαν στο χωριό, είχαν κι άλλες ιδιότητες. Άρα κυνηγούσαν για πάρτι τους επίσης. Σαφώς κυνηγάνε για πάρτι τους. Πάντα κυνηγάνε για πάρτι τους. Ναι. Mm. Ναι. Αυτό είναι γεγονός. Όλα τα κάνουν για πάρτι τους. Απλά εμείς μπαίνουμε έτσι λίγο εκεί και κάτι παίρνουμε. Είναι πολύ ανεξάρτητα. Είναι σαν γάτες. Γι' αυτό τα κάνουν όλα για πάρτι τους, όπως και γάτες. Mm. Ήταν και τσοπανόσκυλα. Υπήρξαν, ναι. Υπήρξαν. Όχι όμως με μεγάλη επιτυχία. Γιατί δεν είναι εύκολο να σταματήσουν. Όταν κάνουν κάτι, δεν μπορείς να το κόψεις. Και εκεί γι' αυτό δεν τα κάνουμε και εργασία αυτά τα σκυλιά. Λόγω του δίστροπου, όχι του δίστροπου, λόγω της ανεξαρτησίας τους μεγάλης, ό,τι κλειδώσει, κλείδωσε. Δεν μπορεί εύκολα να το αφήσει. Και αυτό είναι πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό είναι και χαρακτηριστικό των κυνηγόσκυλων. Έτσι, ότι συνήθως το λαγωνικό νοράσιο. Το λαγωνικό, ναι. Ότι κλειδώνουν σε κάτι και τέλος μέχρι να το κάνουν. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω, απλά επειδή είδα και στα πλάνα ότι είχε τουλάχιστον ο Βοσκός μαζί τους, εκεί στο Αφγανιστάν τέλος πάντων, που ήταν, ότι... Δεν ήταν ακριβώς βέβαια φύλαξη, δηλαδή δεν είχε το κλασικό τσοπανόσκυλο φύλαξη, ας πούμε, το να πάει το κοπάδι. Αλλά... Λέω απλά ότι αυτή η ανεξαρτησία είναι και μια ένδειξη των τσοπανόσκυλων. Πρέπει να είναι ανεξάρτητα κοινωνικού. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν είναι. Ναι. Να δουλεύει. Δηλαδή, βασικά σκέφτεται μόνος του. Να σκεφτεί, και αυτό είναι το πρόβλημα. Μόνο του, βέβαια. Είναι πρόβλημα. Είναι γενικά συνεργάσιμο. Δηλαδή, μάλλον να το θέσω σωστά, γιατί η ερώτηση μου είναι λάθος. Κάνεις χωριό μαζί τους, να το πω απλά. Χωριό με την οικογένειά τους κάνουν βεβαίως. Είναι πολύ πιστά. Έχουν χιούμορ. Είναι πολύ τρυφερέ με τους ανθρώπους. Χιούμορ, πώς το λέω. Χιούμορ. Με έναν έγκοντα, ας πούμε. Ναι, τώρα δεν ξέρω. Μπορεί για κάποιους να είναι πολύ ενοχλητικό. Είναι πολύ καλοί κλέφτες. Δηλαδή το κλέψιμο είναι στη φύση τους. Χαρακτηριστικά η γιαγιά της Μοίρας, ας πούμε, έχει πάρει μπιφτέκι από πιάτο σκεπασμένο με άλλο πιάτο και δεν έχει κουνήσει το πιάτο. Το έχει κλέψει, το έχει πάρει και έχει ξαναμπεί στη θέση του. Αυτός, ας πούμε, πάει πολλές φορές πάνω από τον πάγκο της κουζίνας. Σε χρόνο μηδέν θα σου κλέψει μισό κέικ. Κάνει κάτι και δεν καταλαβαίνεις πότε. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις. Είναι πολύ, πολύ κλέφτες. Αυτό είναι μεγάλο χαρακτηριστικό της φυλής. Αν μπορείς να το δεις χιουμοριστικά, okay. Κάποιος σου ενοχλεί. Εμείς το έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι είναι στοιχείο της φυλής συγκεκριμένα, ίσως και των κυνηγόσκυλων. Γιατί σε ανάλογες περιπτώσεις που έχω συναναστραφεί κυνηγόσκυλα. Βουτάνε κάτι και δεν καταλαβαίνεις για πότε το. Δεν είναι πάρα πολύ γρήγορα. Η ταχύτητα είναι απίστευτη. Φύλακες είναι. Είναι. Ναι. Περισσότερο η αρσενική, όχι τόσο πολύ τα θηλυκά. Λόγω ταπεραμέντου. Λόγω ταπεραμέντου, ναι. Αλλά ναι, είναι. Mm-hmm. Είναι. Βέβαια πάλι δεν είναι η φύλαξη που θα κάνει το γερμανικό ποιμενικό. Θα ειδοποιήσει όμως. Θα ειδοποιήσει δυνατά, φωναχτά. Μοίρα, δεν μας τα πες αυτά. Έλα εδώ. Πού πας. Εντάξει, και να σου πω και κάτι. Αυτό που είπαμε πριν, ότι η εμφάνιση πραγματικά ξεγελάει. Ναι. Ναι. Και θα επιμείνουμε σε αυτό, γιατί είναι πολλοί κόσμος ο οποίος νομίζει ότι είναι μια λουλού. Είναι ένας σκύλος κυνηγός, είναι ένας σκύλος που έχει πολύ δύναμη, είναι ένας σκύλος που δεν θα ανεχτεί εύκολα κάποιον ξένο να του κάνει διάφορα. Άρα λοιπόν πρέπει να τον σεβόμαστε.
Mm. Βέβαια, όπως τους, όλους τους σκύλους. Όλους τους σκύλους, γιατί οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε πώς να πλησιάσουμε. Ένα σκύλο, ένα ναι. Σκύλο. Βέβαια, αυτά είναι λίγο, εγώ το έχω πει πολλές φορές, σε μπερδεύουν. Ένα ντόμπερμαν ή ένα ροτβάιλερ θα ήσουν... λόγω εικόνας και προκατάληψης ναι, εντός ναι, θα ήσουν πιο προσεκτικός. Αυτά, επειδή είναι το τρίχωμα, τα μπερδεύουν πάρα πολύ και είναι πολύ εύκολο να κάνουν αυτό. Το οποίο είναι τελείως λάθος και δεν θα το ανεχτούν και εύκολα. Εντελώς λάθος. Γενικά δεν πρέπει να πλησιάζεις το σκύλο και τα μέτωπο, δεν πρέπει να το κοιτάς στα μάτια, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ρηχτείς πάνω του και να αγκαλιάσεις το πρόσωπο. Αυτό που κάνουν όλοι και να μην τον πλησιάζεις με φωνές και τα λοιπά. Έτσι το κάνουν πολύ. Αχ, αγάπη μου, σκυλάκι μου. Η Μοίρα, μάλλον κοιτάς το μικρόφωνο, βρήκε το. Τι, θες να μιλήσεις. Τι, πες μας, τι έχεις να πεις εσύ για όλα αυτά. Εσύ είσαι πιο ειδική από εμάς. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι σε άσκηση θα έχουν απαιτήσεις αρκετές, έτσι δεν είναι. Όσο είναι κουτάβια μεγαλύτεροι, όσο μεγαλώνουν, όχι. Δηλαδή σε διαμέρισμα μπορούν να ζήσουν. Έτσι. Δεν τα αφήνουμε ποτέ ελεύθερα λόγω του ανεξάρτητου του χαρακτήρα τους. Έχει δυσκολία στο να γυρίσει. Mm. Αν δηλαδή πετύχει κάτι και αρχίσει να κυνηγάει, δεν θα σταματήσει εύκολα. Οπότε μόνο σε περιφραγμένο χώρο. Αλλά και είναι. Θα είναι και πολύ επικίνδυνο αν είναι. Ναι, κοντά σε δρόμους κτλ. Πάντως το διαμέρισμα μπορεί να ζήσει άνετα αν του παρέχεις κανονικά τις 3 βόλτες ημερησίως, ας πούμε, για να εκτονωθεί, να κάνει τουαλέτα του και αυτά. Και αν ίσως του βρεις μια φορά την εβδομάδα ένα χώρο περιφραγμένο να τρέξει, θα το εκτιμήσει. Mm-hmm. Αν δεν υπάρχει, πάλι δεν έχει πρόβλημα. Νομίζω ότι όλα τα σκυλιά εκτιμούν. Τα περισσότερα δηλαδή, τα σκυλιά. Δηλαδή, ναι, δεν έχουν τόσο μεγάλα επίπεδα ενέργειας. Είναι λίγο παρεξηγημένα σαν φιλί. Εγώ στην αρχή, όταν τα είχα πρωτοπάρει, μου λέγανε και πού θα το τρέχεις αυτό. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ τρέξιμο. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Δηλαδή, όπως ένας κανονικός σκύλος. Άρα μπορεί να ζήσει διαμέρισμα. Ναι, άνετα. Δεν μαθάει κιόλας, δηλαδή δεν έχει αυτή. Ναι, γιατί τρομάζει λίγο η όψη. Ναι, τρομάζει η όψη, αλλά δεν είναι ένας σκύλος ο οποίος θα αφήσει τρίχα συνέχεια και αυτό. Δεν μαθάει. Λόγω, επίσης βέβαια το βουρτσίζουμε και συχνά, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Μου έλεγες πριν ότι υπάρχουν δύο τύποι. Ναι, στο Αφγανιστάν ναι, υπήρχε ο ορεινός και ο παιδινός. Ο παιδινός ήταν ίσως αυτά τα σκυλιά που βλέπαμε στο ντοκιμαντέρ, τα σκυλιά με πιο λίγο τρίχωμα. Ο ορεινός ήταν πάντα πιο βαρύς και σε κόκαλο και σε κατασκευή δηλαδή και σε τρίχωμα. Οι εκτροφείς έφτιαξαν, βέβαια έκαναν μίξ τους δύο τύπους με περισσότερο έμφαση βέβαια στον ορεινό για το τρίχωμα, δηλαδή στις εκθέσεις το θέλουμε. Είναι πιο εντυπωσιακό. Ναι, είναι πιο εντυπωσιακό, ναι. Mm. Άρα, αν κάποιος θέλει να πάρει έναν συγκεκριμένο σκύλο. Αν κάποιος θέλει ένα σκύλο και τον θέλει για pet, απλά για κατοικίδιο και δεν θέλει να ασχοληθεί με τις εκθέσεις, μπορεί σαφέστατα να διατηρεί και το τρίχωμά του πιο κοντό. Έτσι. Δεν είναι ανάγκη να έχει όλο αυτό το τρίχωμα. Μοίρα. Mm-hmm. Μοίρα. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να τρομάξει από αυτό που είπαμε πριν δηλαδή. Με τον χρόνο που μπορεί να απαιτείται για την περιποίησή του και ότι θα μαρβάει και θα γεννήσει. Ένα σκυλί εκθέσεων είναι αλήθεια ότι έχει μεγάλες απαιτήσεις στο τρίχωμα. Δηλαδή το μπάνιο του και το βούρτσισμά του πρέπει να είναι μία φορά την εβδομάδα ανελιπώς, αν θέλουμε να δεν το διατηρήσουμε. Από εκεί και πέρα, αν δεν ασχολείσαι με τις εκθέσεις, μία φορά στις 15 μέρες είναι OK. Και να το βουρτσίσεις και να το συντηρήσεις, ας πούμε. Που τα περισσότερα σκυλιά δηλαδή θέλουν μία στο 15ήμερο, ας πούμε, βούρτσισμα, χτένισμα. Mm-hmm. Δεν έχει μεγάλη δουλειά. Mm-hmm. Πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι. Νίκο, το έχουμε το βιντεάκι να δούμε πόσο το agility, μπράβο, πόσο ευέλικτα και γρήγορα είναι τα συγκεκριμένα σκυλιά.
Μπράβο, Μοίρα. Ναι, η Μοίρα έχει πολλά ταλέντα. Έχω να πω ότι έκανα μια απόπειρα, έτσι, φυσικά πολύ πρόχειρη, γιατί δεν είχα ξαναπάει σε να κάνω agility, ναι, 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 με τη ζωή. Και αυτό που συνειδητοποίησα, Μοίρα, είναι ότι αν και δεν είχε ξανακάνει ποτέ τη ζωή της κάτι τέτοιο, η ζωή, το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν να καταλάβω εγώ τι είναι, πρέπει ναι, να κάνω, ναι, είναι πάρα πολύ και πώς να της δείξω τι θέλω να κάνει. Δηλαδή εκείνη τα έπαιρνε πολύ γρήγορα. Περισσότερο δυσκολεύτηκα εγώ. Περισσότερο δυσκολεύει η εκπαίδευση του ανθρώπου παρά του σκύλου. Και για μένα αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εγώ ξεχνάω και τη διαδρομή. Έχω πρόβλημα. Η μοίρα κάνει ό,τι τη δείχνω. Mm. Ακολουθεί πάρα πολύ καλά τη γλώσσα σώματος. Αν κάνω εγώ λάθος, θα κάνει και εκείνη λάθος. Αλλά αυτή από μόνη της δεν κάνει λάθος. Συνήθως τα λάθη είναι δικά μου. Αυτόματα. Ο στίβος αλλάζει από. Ο στίβος αλλάζει συνεχώς. Ναι, 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 ναι. Δεν είναι κάτι μόνιμο και στάνταρ που το μαθαίνεις και το πας. Αλλάζει συνεχώς. Κάθε φορά, σε κάθε προπόνηση, έχουμε διαφορετικό στίβο, διαφορετικά εμπόδια, διαφορετικό τρόπο που θα περάσουμε το εμπόδιο. Γιατί τη μία φορά μπορεί να μας ζητήσει να μπούμε από το τούνελ από τη μία άκρη, την άλλη φορά μπορεί να μας ζητήσει το τούνελ από την άλλη άκρη. Μοίρα. Και έχει και. Εντάξει, δεν το έχω παρακολουθήσει εκτενώς, ούτε έχω ασχοληθεί φυσικά. Αλλά θέλω να το κάνω. Είναι ένα ωραίο άθλημα για όποιον θέλει να κάνει κάτι με το σκύλο του πέρα από μία απλή βόλτα. Είναι χαρούμενο, διασκεδαστικό, κινείσαι, εκτονώνεσαι εσύ και ο σκύλος. Και εντάξει, είναι διασκεδαστικό. Για μένα βοηθά και πάρα πολύ στην επικοινωνία με το σκύλο. Σαφέστατα. Γιατί το να πας και εγώ στο πάρκο να τον αφήσεις ελεύθερο να παίξει με άλλα σκυλάκια ή να περπατήσετε μαζί είναι καλό. Ναι, αλλά δεν έχεις τόσο επικοινωνία. Όχι, ναι, δηλαδή ναι, εγώ εκεί κατάλαβα που νομίζω ότι με το δικό μου σκύλο επικοινωνώ αρκετά καλά. Η μοίρα ξεπέρασε εκεί και πολλά πράγματα με το agility. Η μοίρα έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο επικοινωνίας. Είναι από τα μοναδικά σκυλιά που μπορείς να την πας οπουδήποτε χωρίς λουρί. Δηλαδή αν την αφήσουμε στην παραλία να τρέξει, η μοίρα είναι. Όλοι θα φύγουν, η μοίρα θα κοιτάζει πού είμαι και μόλις φρίξω θα γυρίσει. Mm. Πιστεύω ότι το agility μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Στην επικοινωνία μας μαζί με τη μοίρα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, νομίζω και εγώ το. Η μοίρα βέβαια δυσκολεύεται λόγω φιλής να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλο αυτό, αλλά νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και το επόμενο Σαββατοκύριακο λόγω της ανεξαρτησίας του χαρακτήρα της. Α, ναι. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να μπει σε καλούπια ναι, που απαιτείται. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Της αρέσει πάρα πολύ να κάνει το jump, jump, jump tunnel, ωραία όλα αυτά. Αλλά όταν θες να την μαζέψεις και να τη γυρίσεις, δυσκολεύεται πολύ. Βέβαια τώρα το έχουμε καταφέρει και το επόμενο Σαββατοκύριακο έχουμε αγώνες agility. Όπου όποιος θέλει είναι ελεύθερο να έρθει να τους παρακολουθήσει. Πού είναι να το πούμε, μας κάνει θα είμαστε στην Παλίνη, στο Αθλόπολης. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τη διεύθυνση, αλλά μπορώ να σας την. Εντάξει, άμα πατήσουν στο ίντερνετ. Ναι, Αθλόπολης, Αθλόπολης, ναι, θα το βρουν. Agility, dog agility. Ναι, θα το βρουν πιστεύω. Mm. Είναι ο δεύτερος αγώνας που διοργανώνεται στην Ελλάδα. Και είναι ωραίο να έρθει να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Η μοίρα θα πάρει μέρος. Mm. Μοίρα, σήκω. Πάντως νομίζω ότι η ευελιξία τους και η ταχύτητα νομίζω ότι είναι και από τα καλύτερα σκυλιά στα άλματα, ισχύει αυτό. Στα άλματα, ναι, 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 ναι. Έχει πολύ καλό επιτόπιο. Καρφώνει που λέμε εμείς στο μπάσκετ. Ναι, ναι, δεν χρειάζεται να πάρει φόρα η μοίρα. Τα περνάει όλα τα άλματα όσο ψηλά. Η γιαγιά της, ας πούμε, υπήρχε στο άλσο συγκρού που βγαίναμε βόλτα, είχε μια βρυσούλα η οποία ήταν πολύ ψηλή, πιο ψηλή από μένα. Ανέβαινε έτσι, πάπ κατευθείαν επάνω. Mm, έχουν πολύ καλό άλμα. Είναι γεγονός. Αυτό το παρατηρούσα και εγώ στο. Τώρα, βέβαια, λέω ιστορίες σαν τους παππούδες στα καφενεία. Αλλά στο χωριό είχαμε κυνηγόσκυλα τέλος πάντων εκεί στο χωριό και τα έβλεπα πηδάγανε πάνω από κάτι μάντρες σαν γάτες. Ναι, ναι. Δηλαδή, απίστευτο. Σκαρφαλών. Μάντρα πιο ψηλή από μένα, δηλαδή μπορεί να ήταν 90-2 ναι, 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 μέτρα. Ναι, το περνάνε πάρα πολύ άνετα. Ναι. Τα λαγωνικά του Αφγανιστάν έχουν και πολύ μεγάλη πατούσα, όπως είπαμε. Οπότε και το είπαμε αυτό και δεν φαίνεται. Γιατί, δική, δεν φαίνεται, γιατί είναι τελικά τα γενικά ναι, και. Ναι, ναι, αλλά έχει τεράστια πατούσα σε σχέση ας πούμε, με το μέγεθός του. Και να πούμε ότι είναι και τουλάχιστον. Εγώ το είδα αυτό. Έξυπνα. Θέλει να κάτσει τώρα. Είναι έξυπνα. Κάτσε, ναι, παρακαλώ. Ελεύθερα. Θέλουμε για να φανείς κιόλας στην τηλεόραση. Κοίτα. Έχουμε, έλα. Νίκο, να δούμε το βίντεο με το σκύλο που γράφει το όνομα του. Έλα, Μοίρα. Πάμε να το δούμε κι αυτό. I am the entertainer. And I know just where I stand. Another serenader and another long-haired band. Today I am your champion. I may have won your hearts,
But I know the game, you forget my name, and I won't be here in another year if I don't stay on the charts. Ooh. I am the entertainer, and I've had to pay my price. Things I did not know at first, I learned by doing twice. Ah, but still they come to haunt me, still they want their say. So I've learned to dance with a hand in my pants, let them rub my neck and I write them a check, and they go their merry way. Ooh. I am the entertainer, been all around the world. I played all kinds of palaces, laid all kinds of girls. I can't remember faces, I don't remember names. Ah, but what the hell, you know it's just as well, 'cause after a while and a thousand miles, it all becomes the same. Expenses. I got to stay in line, gotta get those fees to the agencies, and I'd love to stay, but there's bills to pay, so I just don't have the time. Μου έλεγε τον ξέρετε τον Άιντεν. Ναι, 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 είναι γνωστό. Έχει κάνει πολλά. Έχει κάνει πολλέ. Εντάξει, εμένα μου μυρίζει βέβαια τρίκια και δεν θέλω να χαλάσω το. Έχει, η κυρία η συγκεκριμένη δουλεύει πάρα πολύ με τα σκυλιά τη και σε agility και σε διαφημίσει. Οπότε είναι πολύ πιθανό να μην έχει. Ναι. Δηλαδή να είναι πραγματικό το βίντεο, ναι. Καλά, όπω και να έχει είναι σημαντικό. Είναι έξυπνα, αλλά πρέπει να βρει το κουμπί του πώ θα δουλέψουν γιατί είναι πολύ ανεξάρτητα. Ναι, γιατί η ανεξαρτησία του κάνει λίγο αμέτωχους. Ναι, 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 ναι. Βαριούνται εύκολα. Θέλουν κίνητρο. Βαριούνται εύκολα, θέλουν κίνητρο. Αυτή, ας πούμε, που ασχολείται με το agility, αν εγώ δεν τρέξω, δεν θα τρέξει. Καλά, αυτό είναι γεγονός. Ναι, εγώ, ναι, ναι. Μάλιστα, που δοκίμασα, επειδή ήταν η πρώτη φορά, ο μπαμπάς, ο περήφανος εντός εισαγωγικών, πήγα να κάνω κατευθείαν τα τρία εμπόδια. Έτσι, και μου λέει η προπονήτρια, μου λέει ένα-ένα τα εμπόδια. Και τους πρέπει να δοκιμάσω. Και πάω φυσικά στο τρίτο εμπόδιο. Και περνάει το πρώτο και τα άλλα δύο τα πέρασε από το πλάι. Από κάτω ή από το πλάι. Δεν χαζεί, είναι να πηδήξει από πάνω. Πρέπει να τη δείξει τι πρέπει να κάνει. Δεν είπαμε καθόλου αν έχουν ιατρικά θέματα. Γενικώς, επειδή δεν έχει πολύ αιμομιξία, επιμιξίες και τέτοια, είναι φυλή η οποία είναι υγιής. Κληρονομικές παθήσεις έχει ελάχιστες. Υπάρχουν βέβαια, έτσι, αλλά είναι τόσο ελάχιστες. Ίσως προβλήματα θυροειδή ή καταράκτης σε μεγάλες ηλικίες. Πόσο ζουνε? Δυστυχώς αυτό ήταν ένα άλλο θέμα που πλέον μας μαστίζει, είναι ο καρκίνος. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με καρκίνους σε υφυλή, με αποτέλεσμα από εκεί που ήμασταν στα 12-14 να έχουμε πέσει στα 10-12-14. Mm. Δηλαδή, θεωρώ το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη φυλή είναι ο καρκίνος. Καλά, νομίζω ότι ισχύει λίγο πολύ, δυστυχώς, για όλα. Σε όλες τις φυλές, ναι, σε όλες τις φυλές, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, αν κάποια έχει ανοσία, ξέρω. Δεν ξέρω, θέμα διατροφής, θέμα του αστικού περιβάλλοντος, τα οποία το έχουμε βάλει και ζουν, δεν ξέρω τι να πω. Επίσης, για το τρίχωμα, τώρα τα θυμάμαι ένα-ένα να τα πούμε όλα, να μην αφήσουμε κάτι απ' έξω. Δεν έχουν πρόβλημα κρύο-ζέστη? Όχι, όχι. Ούτε κρύο ούτε ζέστη. Διότι από εκεί που κατάγονται, συν 40, πλην 40 φτάνουν οι θερμοκρασίες. Βέβαια, τους αρέσει το κρύο περισσότερο, έτσι. Δουλεύουν πιο εύκολα, πιο ευχάριστα. Mm. Και το καλοκαίρι συνήθως θα βρουν την πιο δροσερή γωνιά και θα τη βρουν, θα κοιμηθούν και θα ξυπνήσουν όταν πέσει ο ήλιος. Καλά, και αυτό που λέμε τώρα, δεν έχουν πρόβλημα με τη ζέστη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να βγάζουν το σκύλο μας ντάλα μεσημέρι. Όχι, έτσι. Βέβαια, δεν έχει, επειδή δεν έχει αναπνευστικά προβλήματα και λόγω κατασκευής ρίγχους και κρανίου, αντέχει. Και στους 40, να το βγάλεις και στους 45, θα πάει. Ε, καλά, δεν πρέπει να του βγάζουμε την πίστη αυτό. Όχι, δεν θα του βγάλουμε την πίστη. Τρέχει μέσα στη ζέστη και τα λοιπά, δεν υπάρχει λόγος. Όχι, όχι, όχι. Ποιοι ζητάνε συνήθως, ποιοι έχουν την τάση να αποκτούν. Ένα λαγωνικό το Αφγανιστάν. Τέτοιους σκύλους, ναι. Έχει διαφορετικό κοινό. Είναι πιο lifestyle το κοινό του, να το πω έτσι. Είναι πιο lifestyle. Πια ναι. Θεωρώ ότι είναι πιο lifestyle το κοινό του. Ναι. Mm. Ναι. Δεν θα πάρουν εύκολα ένα τέτοιο σκύλο για εργασία, ας πούμε, ή για agility, ή αυτό.
Θα το πάρουν λόγω της εξωτερικής εμφάνισης. Prestige, ναι, λόγω να δημιουργήσουν εντύπωση. Του μαλλιού, του... Ναι. Και δημιουργεί εντύπωση. Δηλαδή, όπου και να πάει, δεν περνάει απαρατήρητο. Το κριτήριο για να δώσετε εσείς ένα σκύλο, ποιο είναι κυρίως? Το ρωτάω σε όλους τους εκτροφείς αυτό. Ναι. Γιατί από ό,τι έχω καταλάβει, όλοι είστε... Ναι. Γονείς για αυτά τα σκυλιά, δεν ναι, είσαι ναι, ναι, ναι. Παραγωγική μονάδα εργοστάσεων. Εμείς κιόλας κάνουμε μια γέννα κάθε. Δηλαδή, τώρα η τελευταία φορά που διέθεσα κουτάβια ήταν το 2010. Τώρα πάμε στο 2015, έτσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάθε ένα κουτάβι που φεύγει για μας είναι οικογένεια. Αν, δηλαδή, κριτήρια να σου πω αυστηρά δεν υπάρχουν. Θα γνωρίζω τον άνθρωπο. Αν μου κάνει κλικ, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή και θεωρήσω ότι μπορώ να έχω μια επικοινωνία μαζί του εφόρου ζωής, διότι δεν μπορεί να το πάρει από μένα και να φύγει, έτσι απλά. Σε αποτρέπει, με λίγα λόγια, ρε παιδί μου, αν έρθω εγώ και σου πω ότι ξέρεις κάτι, πω εντυπωσιακό σκύλο μου αρέσει, θέλω να τον βγάζω έξω για να ρίχνω γκόμενες, ας πούμε, επειδή είναι εντυπωσιακό. Ναι, ναι, με αποτρέπει. Θα μου το δώσεις? Αν δεν μπορείς να κατανοήσεις, και δεν αν δεν μπορείς να κατανοήσεις και τις ιδιαιτερότητες της φυλής, ότι θα πρέπει να το ασκήσεις. Δεν θέλω να έχεις τον κόμμενο, είμαι δεσμευμένος, έτσι, για να μην φάω ξύλο μετά. Να το πω και αυτό. Ναι. Μάλλον όχι, ναι, μάλλον όχι. Δεν θα το πάρεις. Δεν θα το πάρεις. Δεδομένων αυτό που είπαμε πριν, ότι είναι ανεξάρτητες χαρακτήρες, ότι είναι κυνηγοί, τρέχουν δηλαδή, υπό αυτή την έννοια. Ναι, ναι. Ότι έχουν δουλέψει σαν φύλακες, έχουν δουλέψει σαν τσομπανούσκυλα ακόμα. Ναι, ναι. Μοίρα. Είναι ανεξάρτητοι. Κάνουν τελικά καλό ζώο συντροφή. Μάλλον είναι για αρχάριους και δαιμόνες σκύλων. Ή απαιτούν μια εξειδίκευση, ας πούμε, στο αντικείμενο, να το πω έτσι. Για έμπειρος, μια εμπειρία. Σαν πρώτο σκύλος δεν είναι κακός. Απλά θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποιοι κανόνες και κάποιες συμβουλές που δίνουμε εμείς. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, οι εκτροφείς. Δηλαδή, στηρίζουμε τον άνθρωπο που θα πάρει το κουτάβι, έτσι. Αν ακολουθήσεις κάποια απλά πράγματα, θεωρώ ότι δεν θα έχεις πρόβλημα, ακόμα και σαν πρώτο σκύλος. Mm-hmm. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα είπαμε όλα. Αν ξεχάσαμε κάτι, συγχωρέστε μας. Αλλά ζωντανή εκπομπή είναι Ακεφάλι Καζάνη. Θέλω να μου πεις, πριν κλείσουμε, λίγο για την άλλη φίλη. Δύο λόγια. Τα Άζαουακ. Και κάποια στιγμή ίσως παρουσιάσουμε. Τα Άζαουακ. Τα Άζαουακ είναι μια φυλή η οποία είναι ακόμα... και αυτά είναι σπάνια στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πολλά ζώα. Τα Άζαουακ όμως είναι ακόμα πιο σπάνια. Δηλαδή δύο έχω εγώ και άλλο ένα υπάρχει στη Χαλκίδα και δύο στην Κρήτη υπήρχαν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πια. Δηλαδή, maximum πέντε ζώα στην Ελλάδα. Είναι μια... αυτή κι αν είναι primitive type. Ιδιαίτεροι, πολύ καλοί φύλακες. Λαγωνικά είναι επίσης. Γιατί τα είδα φωτογραφίες είναι πολύ τελικάτα. Είναι στην ομάδα 10, θεωρούνται λαγωνικοί οράσεως και αυτοί, αλλά από εκεί που κατάγονται, γιατί κατάγονται από το Μάλι της Νιγηρίας, εκεί λοιπόν ήταν περισσότερο σκύλοι φύλαξης και όχι κυνηγιού. Δηλαδή η φύλαξη που κάνουν είναι πάρα πολύ έντονη και δυνατή ακόμα, δηλαδή πολύ territorial. Ακόμα και στο χώρο που θα κάτσουν. Κυριαρχικά θα κάνουν... δηλαδή με την περιοχή. Ναι, θα κάνουν φύλαξη στο χώρο τους. Εντάξει, ας μην πούμε άλλα τώρα. Θα γιατί τα δούμε και... κάποια άλλη στιγμή. Αξίζει. Και... ναι. Θα το κάνουμε σίγουρα. Αξίζει. Απλά δεν έχω και φωτογραφίες, δεν έχω δώσει και ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τώρα γιατί μιλάμε. Ναι, γιατί μιλάμε. Ναι, ναι. Έτσι, εγώ θα θέλω. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, Νίκο? Κλείνουμε. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρίες και κύριοι που ήσασταν και απόψε μαζί μας. Όσοι είχατε το ενδιαφέρον και την υπομονή να μας παρακολουθήσετε από την Εύη. Την Μοίρα και τον Άμλετ. Καλό σας βράδυ και θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.